Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή την σημερινή δικαστική διένεξη που προέκυψε στο Ναυροσία, στο Μαρμάρι, ήθελα να ρωτήσουμε τι έγινε με την... Καταρχάς το πρωί, κύριε Πρόεδρε, της ΔΕΙΑΚ, με το συνεργείο, γιατί προβήκατε σε αυτή την ενέργεια και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πρέπει να πούμε, κύριε Κιάρη, ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Προσπαθούμε να σταματήσουμε μια παράνομη παροχή. Το συγκεκριμένο ακίνητο υδροδοτείται παράνομα και εμείς αυτή την παρανομία προσπαθούμε να την σταματήσουμε. Σήμερα το πρωί δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το συνεργείο βρέθηκε εκεί πέρα για να κάνει άλλου είδους εργασίες. Αλλά βλέπετε. Δηλαδή έγινε παρεξήγηση. Έγινε παρεξήγηση στο γεγονός ότι κάθε φορά που κόβουμε το νερό, αυτό το νερό μετά από λίγο βρίσκεται πάλι συνδεμένο. Επομένως, μόνο η παρουσία και η ύπαρξη του συνεργείου σε συγκεκριμένη περιοχή δημιούργησε θέμα. Δηλαδή το έχετε ξανακόψει και έγινε παράνομη σύνδεση. Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει υδρόμητρο. Ναι. Επομένως, εμείς κάναμε το αυτονόητο. Σταματήσαμε την παράνομη υδροληψία. Την έχετε ξαναδιακόψει δηλαδή και άλλη φορά. Σήμερα δεν κάναμε ενέργειες, σας είπα. Η υδροληψία έχει σταματήσει από τον Μάρτιο για μας. Η παράνομη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή πώς έχει παροχή νερού. Παράνομα. Παναλαμβάνω, παράνομα. Δηλαδή κάθε φορά ότι όποτε κλείσει νόμιμα από την ΔΕΙΑΚ παροχή, κάποιο μαγικό χέρι πάει και ανοίγει τις βάνες και ξανά έχει νερό το ακίνητο. Παρ' όλα αυτά δεν προχωρήσατε εσείς σε δικαστικά μέτρα. Νομίζω ότι τα ασφαλιστικά μέτρα τα κατέθεσε η δικηγόρος της Αυροσίας, της Κινησέως. Και τώρα αμήνεστε δηλαδή δικαστικά ή θα περάσετε κι εσείς. Αμηνόμαστε, εμείς απαντήσαμε στα ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή ήρθαμε να πούμε ότι εμείς προσπαθούμε να σταματήσουμε μια παράνομη υδροληψία που γίνεται στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και επειδή ισχυρίζονται ότι έχουν καταθέσει αίτηση από τον Σεπτέμβριο του 2014 και δεν έχει γίνει αποδεκτή. Για να υδροδοτηθεί ένα ακίνητο, κύριε Κιάρη, ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κάνει αίτηση ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Δήμος, επειδή υπάρχει νομική εμπλοκή, δεν κατέθεσε αίτηση σε εμάς προκειμένου να γίνει υδροδότηση του ακινήτου, εμείς δεν μπορούσαμε να υδροδοτήσουμε με νόμιμο. Με αποτέλεσμα κάποιοι να καταφεύγουν σε παράνομες ενέργειες προκειμένου να έχουν. Περιμένετε δηλαδή τη δικαστική, την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την νομιμότητα της Κινσέπ και μετά. Εμείς περιμένουμε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να μας πει να υδροδοτήσουμε ή να μην υδροδοτήσουμε το ακινήτου. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο Δήμος της ΚΟ. Όταν λοιπόν ο Δήμος της ΚΟ μας πει με αίτησή του να υδροδοτήσουμε το ακινήτο, τότε θα το υδροδοτήσουμε νόμιμο. Μέχρι τότε το συγκεκριμένο ακίνητο για μας υδροδοτείται παράνομα. Ουσιαστικά δεν αναγνωρίζεται την επιχείρηση, ας πούμε, ως νόμιμη, έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η διαδικασία που ακολουθείται, κύριε Κιάρη. Για να υδροδοτηθεί ένα ακίνητο, το υδρόμετρο και η αίτηση γίνεται η αίτηση για την υδροδότηση. Και κατ' επέκταση το υδρόμετρο που υδροδοτείται μετά μπαίνει στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακίνητου. Τη στιγμή λοιπόν που ο Δήμος του ΣΚΟ δεν απευθύνθηκε μέχρι στιγμή σε εμάς για να υδροδοτήσουμε το συγκεκριμένο ακίνητο, εμείς δεν μπορούμε να το υδροδοτήσουμε. Είναι απλό. Το δικαστήριο τι σας είπε, επιφυλάκτηκε. Κύριε Κιάρη και κύριε Παπαδημητρίου, τα πράγματα είναι πολύ απλά και ζούμε ένα θέατρο παραλόγου. Οι παράνομοι, αυτοί που έχουν καταλάβει παράνομα το ακίνητο του Δήμου, ξερώντας από τον Δήμο εισόδημα, δηλαδή τα ετήσια ενίκια, έχουν και το θράσο να θεωρούν ότι μπορούν και να πρέπει να υδροδοτούνται χωρίς υδρόμετρο. Κατά δήλωσή τους σήμερα στα ενώπιον της κυρίας Προέδρου παραδέχτηκαν ότι δεν υπάρχει υδρόμετρο. Και παρόλα αυτά ζητούν την προστασία της ελληνικής δικαιοσύνης να συνεχίσουν να έχουν νερό χωρίς υδρόμετρο, χωρίς να τρέφονται και χωρίς να κοκκινήσουν. Το ακίνητο αυτό, μάλλον από τότε που καταστάθηκε η Κινσέπ στο ακίνητο αυτό, δεν υπήρχε ποτέ υδρόμετρο. Από τότε δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή του οράματος που στο παραχώρησε δεν τοποθετήθηκε ποτέ υδρόμετρο. Αισθάνονταν τόσο άνετα και τόσο ασφαλείς που ούτε το απροσχήματα δεν κρατούσαν. Ήδη λένε ότι μόλις 3 μήνες επί Δημοτικής Αρχής οράματος. Δεν έχει σημασία. Οποιοδήποτε συμπατριώτης μας ενοικιάσει ένα κίνητο, πάρει ένα κίνητο, το πρώτο να κάνει είναι να τακτοποιήσει τη ΔΕΗ και το κερδιδιά και το νερό. Ναι. Άρα και 3 μήνες είναι πολύ. Και ταυτόχρονα το μόνο τους αποδεικνύουν ότι αισθάνονταν άνετα και αυτό δεν το έκανε, γιατί στις 5/9 του 2014, δηλαδή 4 μέρες μόλις μετά που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, έκαναν αίτηση στη ΔΕΗ να συνδεθούν. Δηλαδή λέγοντας μόνο τους στον καιρό είμαστε μέσα, είμαστε παράνομοι, αλλά συνδέστε μας. Η ΔΕΗ τους απάντησε τότε ότι δεν μπορούμε να απευθυνθείτε στον Δήμο του ΙΣΚΟ, στον ιδιοκτήτη, και δεν απευθύνθηκαν ποτέ από το 1 του 2014. Αντίθετα, η ΔΕΗ, αφού πια ο Δήμος είχε ως νόμιμος, γιατί θέλουμε να λειτουργούμε νόμιμα και αυτό το έχουμε αποδείξει πολλές φορές, ανακάλεσε τις αποφάσεις, αυτές οι αποφάσεις παραχώρησης κρίθηκαν νόμιμες
Στάθηκε εξόδημα να μας παραδώσουν το ακίνητο και δεν το παρέδωσαν. Μετά πια από όλα αυτά και η ΔΕΙΑΤ πολύ σωστά έπραξε να διασφαλίσει τα συμφέροντα της επιχείρησης, πήγε και έκοψε το νερό τον Μάρτιο του 2016. Πριν λίγο καιρό, δηλαδή πριν 1,5 μήνα. Τότε μόνο ήρθαν στο Δήμο ξανά να ζητήσουν ότι θέλουμε την συνένεσή σας, τις ενέργειές σας για την υδροδότηση και τους απάντησε ο Δήμος του Κώδια μου ως αρμόδιον δήμαρχο ότι η απόφαση παραχώρησης έχει ανακριθεί, άρα δεν μπορούμε να συνενέσουμε προς την ΔΕΙΑΤ για τη σύνδεση με το, με το νερό. Από τον Μάρτιο λοιπόν μέχρι σήμερα που μιλάμε πάλι καμία ενέργεια. Η ΔΕΙΑΤ το είχε κόψει με συνεργείο της. Η επιχείρηση το γνώριζε, η αίτηση είχε απαντηθεί και είχε απορριφθεί, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Γιατί δεν έκαναν τίποτα? Γιατί πήγαν και έβαζαν το σωλήνα πάνω στο... Έκαναν σύνδεση μόνοι τους. Έκαναν σύνδεση παράνομη μόνοι τους. Πήγε για άλλες δύο φορές τουλάχιστον η επιχείρηση και το αποσύνδεσε. Είναι, μιλάμε για ένα φρέατο, όλοι γνωρίζει ένα φρέατο, ένας διακόπτης και βάζει μια τάπα. Δηλαδή είναι δύο λεπτά επόδειξη να ξεκλειώσει την τάπα και να βάλει στο σωλήνα για να μιλάμε τώρα ευθέως. Ναι. Έκανα λοιπόν αυτό. Σήμερα, για λόγους που εκείνοι ξέρουν, θεώρησαν ότι έπρεπε να κάνουν και το βήμα. Λένε ότι πήγε η τσάπα και έσκαψε. Η τσάπα πήγε στο δρόμο έξω να κάνει ενέργεια όπου πρώτη φορά είναι το τσάπι της. Άλλα έργα δηλαδή ξεχωριστά. Σε δηλαδή. Σεδεριάκα έργα που έχουν να κάνουμε την έλεγχο του δικτύου με τη συνδέση. Ναι, που έχει να κάνει με άλλα εργασίες στην άσφαλτο μέσα. Εκείνες για το δικό του λόγο θεώρησαν ότι είναι κάτι που τους πειράζει, που τους ενοχλεί και έκαναν τα ασφαλιστικά. Πρόλαβαν βέβαια την επιχείρηση, γιατί η επιχείρηση και ο Δήμος ήταν στις προθέσεις του από τη στιγμή που διέκοπτε την παροχή και εκείνες πήγαινε παράνομα και το συνέδεν, να προβεί εναντίον τους με ενέργειες για να αποτρέψει αυτό να γίνει στο μέλλον. Αναμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, όπως πάντα, θεωρώντας ότι είναι ένα ξεκάθαρο θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί απόφαση καθαρά υπέρ του Δήμου. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε όσον αφορά την υπόθεση? Αυτό πιστεύουμε και αυτό λέει και η λογική. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει βέβαια, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η κοινή λογική λέει ότι θα πρέπει να δικαιωθεί ο Δήμος. Πώς απαντάτε στην πλευρά της Αμβροσίας που λέει ότι ουσιαστικά είναι παράνομη η ενέργεια της ΔΕΙΑΚ να πάει να κόψει το παράνομο νερό? Προφανώς ο καθένας μπορεί να το καταλάβει ότι δεν μπορεί να είναι παράνομη μια ενέργεια που προσπαθεί να κόψει μια παράνομη υδροδότηση. Ή η υδροδότηση είναι παράνομη ή η ενέργεια είναι παράνομη. Δεν μπορεί να συμβαίνουν κατά δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.